Μιχάλη Γναντίου, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Έχουμε κάτι έκτακτο αρχικώς. Ναι, είχαμε ανακοίνωση τις προθέσεις του ο γερουσιαστής Μενέντες για αυτή την αγορά του F-16 από την Τουρκία. Έθεσε όρους που νομίζω, Γιώργο, δεν θα τους... όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι δεν θα τους δεχτεί η Τουρκία. Στην ουσία απαγορεύει την πώληση των αμερικανικών μαχητικών στην κατοχική δύναμη, θέτει όρους και προϋποθέσεις. Η πιο σημαντική όρη είναι ότι ο πρώτος όρος είναι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να απολύσει ή να εγκρίνει άδεια για την εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογίας αναβάθμισης ή kit εξυγχρονισμού F-16. Η Τουρκία, να θυμίσουμε ότι θέλει να αγοράσει 40 καινούρια και θέλει να αναβαθμίσει 80. Σωστά. Άρα η τροπολογία που κατατέθηκε απαγορεύει στον πρόεδρο να κάνει, να πωλήσει καινούργια F-16 ή να εξυγχρονιστούν τα υπόλοιπα στην Τουρκία, και εκτός αν ο ίδιος ο πρόεδρος πιστοποιήσει στην επιτροπή του κυρίου Μενέντες και σε άλλες, επιτροπές. Πρώτον, πρέπει να αποδείξει ότι μια τέτοια μεταφορά των πώληση βασικά των F-16 είναι προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ. Είναι δύσκολο να το αποδείξει, Γιώργο. Και δεύτερον, αυτή η πιστοποίηση που πρέπει να στείλει ο πρόεδρος πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων μέτρων που έχει λάβει η Αμερική για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία για τις επαναλαμβανόμενες, λέει, υπερπτήσεις εναντίον της Ελλάδας. Όπως καταλαβαίνεις, είναι η Τουρκία έτσι κι αλλιώς με τη δήλωση του κ. Τσαβούζογλου έχει απορρίψει τους όρους του κ. Μενέντες. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα τους απορρίψει και τώρα που έχουν αποκαλυφθεί. Άρα... Είναι μια εξέλιξη που θα έλεγα ότι παίζει ψηλά, διότι λόγω και της Ουκρανίας, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει, και βέβαια το γεγονός ότι ένας γερουσιαστής με την ισχύ του Μενέντες αποφασίζει να βγει απέναντι και προς τον Ερντογάν, αλλά και προς τον πρόεδρο Biden. Και λέω ότι βγαίνει και εναντίον του πρόεδρου Biden, διότι στη Μαδρίτη τον περασμένο Ιούνιο είχε ανακοινώσει ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει την Τουρκία να αγοράσει αυτά τα F-16. Για να αγοραστούν αυτά τα F-16 πρέπει να αποδεχτεί η Τουρκία, όπως είπαμε, τους όρους, και δεύτερον πρέπει να πείσει τον γερουσιαστή και άλλους νομοθέτες, δεν είναι μόνος του, είναι μαζί του αρκετοί και βουλευτές και γερουσιαστές, πρέπει να πιστούν ότι η Τουρκία έχει συμμορφωθεί. Αυτό για την έκτακτη είδηση, Γιώργο. Άρα, Μιχάλη, σκληραίνει περαιτέρω Μενέντες στη στάση του. Αυτό μας λες. Έτσι φαίνεται. Φαίνεται. Δηλαδή βγήκε, πώς να το πούμε, βγήκε πολύ, έτσι, με πολύ ισχυρό τρόπο, θα έλεγα, χωρίς να παρεξηγηθώ και άγαρπο, δηλαδή δείχνει ότι δεν θέλει να δώσει αεροπλάνα να φτάσει στην Τουρκία για πολλούς λόγους, βέβαια, όχι μόνο τους λόγους αυτούς που περιγράφει. Προφανώς. Δεν θέλει να τα δώσει λόγω της Κύπρου, δεν θέλει να τα δώσει λόγω των Κούρδων, δεν θέλει να τα δώσει λόγω της Αρμενίας, διότι έχει κατατεθεί άλλη τροπολογία για την Αρμενία, πάλι από τον γερουσιαστή με τη βοήθεια και άλλων νομοθετών. Γίνεται έτσι, υπάρχει αναταραχή, όπως καταλαβαίνεις, και στην κυβέρνηση και στο Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο μετά από αυτή. Είναι και Παρασκευή και ξέρεις, ο γερουσιαστής. Εντάξει, μετά την... Ο γερουσιαστής συνήθως χτυπά τις Παρασκευές. Εγώ καταλαβαίνω ότι μετά τη μήνυση στον αντιπρόεδρο του Γερμανικού Κοινοβουλίου, ο Ερντογάν μπορεί να κάνει μήνυση και στο Μενέντες. Υποθέτω. Ναι, έτσι.